Θα πάμε τώρα στην επόμενη καλεσμένη μας, την εξαιρετική καθηγήτρια ψυχιατρικής και κοινωνικής ψυχιατρικής στην ψυχιατρική κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Μαρίνα Λαλιώτη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, επειδή η φοβία είναι ένα συστατικό όλης αυτής της περίοδου που βιώνουμε του κορονοϊού, έχει προκύψει, κυρία Λαλιώτη, και η φοβία των εμβολίων, ιδίως μετά τα περιστατικά της AstraZeneca. Θέλω να μας πείτε ως γιατρός, 30 περιστατικά σε 18 εκατομμύρια εμβολιασμούς είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί, να μας κάνει σκεπτικούς, να μας προβληματίζει, ή είναι το σύνηθες ή μάλλον η συνήθις αντεδείξη σε ένα φάρμακο ευρείας κυκλοφορίας? Δεν θα έλεγα η συνήθις αντεδείξη. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ότι πρέπει να λειτουργούμε πάντα με όρους κόστους ωφέλους. Και το όφελος από τα εμβόλια είναι πολύ πιο σημαντικό από το όποιο κόστος. Βεβαίως αυτό το κόστος δεν πρέπει να μεταφράζεται σε ανθρώπινες ζωές. Θεωρώ ότι η εταιρεία, όπως είπατε και εσείς, γιατί σας άκουγα προηγουμένως, ότι πρέπει να βγει και να τοποθετηθεί. Βέβαια. Και οι υπεύθυνες αρχές πρέπει να βγουν και να τοποθετηθούν. Διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πολυφωνία, με πολλαπλές ειδήσεις που είναι και αντιφατικές μεταξύ τους. Σωστά. Και έτσι, αυτές οι ειδήσεις δεν μπορεί παρά να προκαλούν μόνο σύγχυση. Ακριβώς. Στον αποδέκτη. Ακριβώς. Ναι. Και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται να νιώθει μια ασφάλεια και να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Όταν φύγεται λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον πολίτη να τοποθετηθεί θετικά υπέρ του ενός εμβολίου ή αρνητικά για το άλλο εμβόλιο. Οι υπεύθυνοι θεσμοί πρέπει να τοποθετηθούν. Είμαστε λοιπόν, αναμένουμε θα έλεγα, την τοποθέτηση, την υπεύθυνη των θεσμών και των ειδικών αρχών. Και μέχρι τότε, κυρία Λαλιώτη, τι κάνουμε? Αυτοί που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού και δεν μπορούν να βρουν άλλα, γιατί ήδη έχουν αρχίσει, υπάρχει δυνατότητα να αλλάζουν, το καταλαβαίνει πλέον ο πολίτης από το χρόνο που του δίνουν για το δεύτερο εμβόλιο. Τι να κάνει, να ακυρώσει το AstraZeneca με το κίνδυνο να μην βρει άλλο ραντεβού και μετά από 3 μήνες να συνεχίζει, και αν θα βρει πάλι με άλλο εμβόλιο ή με το ίδιο, μπαίνει σε μια αβεβαιότητα. Τι να κάνει, να πάει να το κάνει το AstraZeneca? Γι' αυτό μίλησα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό πρέπει να έχουμε είναι. Και εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας μας. Ναι. Και από τη στιγμή που η χώρα μας, η ειδική της και η υπεύθυνη κυβέρνηση έχουν τοποθετηθεί για το εμβόλιο της AstraZeneca και έχει ανοίξει η πλατφόρμα γι' αυτό, θεωρώ ότι ο πολίτης πρέπει να ακολουθήσει αυτό που λένε οι υπεύθυνοι θεσμοί στη χώρα του. Μάλιστα. Τώρα, πάμε λοιπόν. Πάμε στο αντικείμενο. Πάμε λίγο στο δικό της αντικείμενο, στην ψυχιατρική. Δεν πειράζει. Αλλά το είπαμε με βάση την ψυχολογία που έχει ο πολίτης. Δεν συνδέεται και με αυτό. Η πολυφωνία και η σύγχυση δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος για τον πολίτη. Διάβαζα ένα δημοσίευμα των New York Times τις προηγούμενες μέρες για την ψυχολογική πίεση που υφίσταται οι άνθρωποι λόγω του κορονοϊού, και έγραφε ότι οι νέες ηλικίες υφίστανται πολύ μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση από τις μεγαλύτερες, οι οποίες με κάποιο τρόπο, ας πούμε, έχουν εκλογικεύσει τη διαδικασία ή θεωρούν ότι έχουν ζήσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους υποκανονικές συνθήκες, άρα μπορούν να κάνουν και λίγο μεγαλύτερη υπομονή για αυτό το θέμα που τους βρήκε τώρα. Θέλω να μου πείτε αν είναι έτσι, αν και εσείς το έχετε βιώσει έτσι, και αν όντως είναι έτσι, πόσο έντονο και ισχυρό θα είναι το ψυχολογικό αποτύπωμα στις νεότερες ηλικίες και αν θα τους επιφέρει και κάποιες, όχι μόνιμες βλάβες, αλλά κάποιες πληγές ψυχικές. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το δημοσίευμα. Είμαι και εγώ ενήμερη για αυτό το δημοσίευμα. Αλλά ξέρετε, το παρατηρούμε και εμείς και στην καθημερινή κλινική πράξη, αλλά είναι και αποτέλεσμα των ερευνών που έχουν γίνει και στη χώρα μας. Βλέπουμε από τη μια να υπάρχει αυτό το ψυχικό αποτύπωμα της πανδημίας και στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και στις νεαρές ηλικίες. Και αυτό, ξέρετε, μπορεί να εξηγηθεί με το ότι ο νέος έχει μπροστά τη ζωή του.
Και όταν βλέπει να θίγονται και οι πιο απλές βεβαιότητες στη ζωή του, τότε δεν μπορεί παρά να αναπτύξει κάποια συναισθήματα άγχους, φόβου, πανικού. Και βεβαίως τώρα τελευταία και αυτό το συναίσθημα της κόπωσης, το οποίο διακατέχει όχι μόνο τις μεγάλες ηλικίες, αλλά και τους, και τους νέους. Ναι. Οι νέοι κουράζονται πολύ πιο εύκολα, αγανακτούν πολύ πιο εύκολα, παραπονούνται εύκολα, θυμώνουν εύκολα. Έτσι λοιπόν πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτά τα συναισθήματα των νέων και των εφήβων στην χάραξη της όποιας πολιτικής οργανώνει η κάθε κυβέρνηση και η κάθε πολιτεία. Τα μέτρα τα οποία αυτό το λιανεμπόριο, οι διαδημοτικές μετακινήσεις το Σαββατοκύριακο, πιστεύετε ότι είναι ικανά για να αποτρέψουν έστω μία μικρή μερίδα αυτών των νέων που συγκεντρώνονται σήμερα στις διάφορες πλατείες, σε σκαλοπάτια, έξω από ναούς, τα βράδια να μην συγκεντρώνονται? Δηλαδή θα έχουν κάποια αποτελεσματικότητα ή ποια τα όρια έχουν εξαντληθεί? Γιατί πολλούς βλέπουμε να λένε εγώ τον τελευταίο μήνα δεν στέλνω ούτε SMS, δεν θέλω να στείλω SMS, δεν φοράνε μάσκες επίσης. Mm-hmm. Εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι γίνεται ένας υπερτονισμός της έννοιας της κόπωσης, της εξάντλησης και των νέων αλλά και των μεγαλύτερων. Τα πράγματα όμως, ξέρετε, δεν είναι τόσο απλά. Είναι πολύ πιο περίπλοκα, όπως περίπλοκα είναι και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Ναι, υπάρχει κόπωση, υπάρχει εξάντληση. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και ο φόβος της νόσησης. Αυτό το αίσθημα απειλής που έχουμε. Και ο φόβος είναι προστατευτικός μηχανισμός. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε στο φόβο, αλλά πρέπει να στηριζόμαστε σε εκείνον τον υγιή φόβο που θα μας προστατεύσει από το χειρότερο. Μην ξεχνάμε ότι ο ιός είναι δίπλα μας, ο ιός είναι παντού. Το θέμα είναι αυτό το αίσθημα απειλής και ο φόβος να μην γίνει πανικός. Γιατί ο πανικός δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος. Βέβαια. Ο πανικός είναι αυτός που μπορεί να μας οδηγήσει στην παραίτηση. Και για όλα αυτά ο άνθρωπος χρειάζεται καθοδήγηση και ο νέος χρειάζεται καθοδήγηση. Χρειάζεται συμβουλή. Από ποιον όμως θα πάρει αυτή τη συμβουλή? Θα την πάρει από το σύστημα μέσα του? Όταν όμως αυτό το σύστημα μέσα του είναι αδύναμο, είναι αποκαμωμένος ο σύγχρονος άνθρωπος, από πού πρέπει να πάρει αυτή τη συμβουλή και την καθοδήγηση? Πρέπει να την πάρει από το σύστημα έξω από αυτόν. Από αυτόν που είναι πιο δυνατός. Θα την πάρει από τους ειδικούς, θα την πάρει από την κυβέρνηση. Και πρέπει ο άνθρωπος να έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν που του δίνει συμβουλή, σε αυτόν που του δίνει καθοδήγηση. Γι' αυτό βάζω ως τεράστιο θέμα το θέμα της εμπιστοσύνης. Μάλιστα. Όταν παραπέει το σύστημα έξω από μας, θα βγούμε, δεν θα βγούμε. Θα είναι click away ή θα είναι click inside. Ναι. Όλα αυτά προκαλούν σύγχυση. Πρέπει να δίνουμε μηνύματα καθαρά που να εμπνέουν ασφάλεια και μάλιστα σιγουριά. Και κατά αυτή την έννοια, έτσι όπως το λέτε, γιατί το έχω ακούσει να το λένε και άλλοι, ότι θα έπρεπε στην Επιτροπή των Ειδικών να είναι και ψυχολόγοι και ψυχίατροι. Υπάρχει ψυχίατρο στην Επιτροπή των Ειδικών. Πρέπει, δεν είδαμε αποτύπωμα όμως. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα, αλλά υπάρχει ψυχίατρο στην Επιτροπή των Ειδικών. Αυτά όμως είναι θέματα που θα πρέπει να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της και η Επιτροπή των Ειδικών. Βέβαια. Τώρα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Πρέπει να βγαίνουμε συντονισμένοι. Μάλιστα. Και να εκπέμπουμε τα ίδια και σταθερά μηνύματα σε μια περίοδο αστάθειας, αβεβαιότητας. Πρέπει οι υπεύθυνες αρχές να μεταφέρουν εμπιστοσύνη, να προκαλούν μάλλον και να εμπνέουν την εμπιστοσύνη από τους πολίτες. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο για την επόμενη μέρα. Υπάρχει μια συζήτηση, καταρχάς πότε θα έρθει αυτή η επόμενη μέρα της κανονικότητας. Διαβάζω, ας πούμε, σήμερα ο κύριος Παυλάκης το πρωί είπε ότι πιθανότατα να περιμένουμε ένα τέταρτο κύμα τον Οκτώβριο. Ένα το κρατούμενο. Όταν θα έρθει αυτή η κανονικότητα και όπως θα έρθει, πιστεύετε ότι θα επιστρέψει η κανονικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, στον τρόπο με τον οποίο βρισκόμασταν και συναναστρεφόμασταν μέχρι το 19, ή θα κάνει καιρό αυτό στον καθένα να αποκατασταθεί? Δηλαδή θα μπορούμε, ας πούμε, τα Χριστούγεννα του 21
να βρεθούμε όλοι μαζί, να αγκαλιάζει ο ένας τον άλλο, να τον φυλάει, να κάνει χειραψίες, ή έχει εντυπωθεί τόσο έντονα μέσα μας όλη αυτή η διαδικασία που θα μας πάρει πολύ χρόνο, έχοντας μέσα μας ο καθένας και το φόβο που έχει αναπτύξει αυτούς τους μήνες. Αυτή η πανδημία μας έχει βάλει μπροστά σε νέες καταστάσεις και σε πάρα πολλές ανατροπές. Όταν λέμε ότι δεν μπορεί παρά να αφήνει ένα ψυχικό αποτύπωμα, αυτό το αποτύπωμα εγγράφεται στον ψυχισμό μας. Μιλάμε πια για μια νέα κανονικότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την κανονικότητα που είχαμε στην πρώτη πανδημίας περίοδο. Το πώς θα διαγραφεί πια αυτή η νέα κανονικότητα είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Πάντως, ένα αποτύπωμα θα μείνει. Το θέμα είναι αν μπορέσουμε όλα αυτά τα συναισθήματα, τα δυσάρεστα συναισθήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να μεταγραφούν ως συναισθήματα που θα προκύψουν από την προσαρμοστικότητά μας και από την όποια ανθεκτικότητα επιδείξαμε. Μπορεί να βγούμε πιο ανθεκτικοί, μπορεί να βγούμε πιο δυνατοί από αυτή την πανδημία. Μπορεί όμως για κάποιους που είναι ευάλωτοι τα συναισθήματα αυτά να αποτελέσουν την απαρχή μιας διαταραχής, της διαταραχής μετατραυματικού στρες. Αυτό απομένει να το δούμε. Αυτό που ξέρουμε από άλλες ενδυμικές κρίσεις, γιατί οι προηγούμενες πανδημίες ήταν πολύ μακριά μας, πολύ πίσω και δεν έχουμε στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε πάντως από ενδυμικές κρίσεις είναι ότι κάτι μένει. Κάτι μένει που αυτό που μένει θα πρέπει εμείς να παρέμβουμε και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα, την προσαρμοστικότητά μας. Ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα είναι δύο λέξεις κλειδιά που θα πρέπει να τις βάλουμε καλά στο μυαλό μας για να βγούμε πιο δυνατοί από αυτές τις ανατροπές και από αυτό το πρωτοφανές κύμα που προκάλεσε σε όλους μας η πανδημία. Μάλιστα. Κυρία Λαλαιώτη, στα λίμματα, στις έρευνες που γίνονται, βρίσκονται αυξημένες και μάλιστα σε μεγάλα ποσοστά ποσότητες χρήσης ναρκωτικών ουσιών, καταθλιπτικών κλπ. Εσείς μέσα από την προσωπική σας εμπειρία και την ευρύτερη επιστημονική σας εμπειρία, το αποτυπώνεται αυτό με τον κόσμο που έρχεται, τα περιστατικά που ακούτε, έχει αυξηθεί η κατανάλωση των ναρκωτικών και στην πρώτη καραντίνα και στη δεύτερη και τώρα. Και λειτουργεί κάθε καραντίνα, συγγνώμη να ολοκληρώσω την ερώτησή μου, πιο επιβαρυντικά σε σχέση με την προηγούμενη? Το πρώτο κύμα. Εννοείται της πανδημίας. Ακριβώς, το πρώτο, το δεύτερο. Την πρώτη καραντίνα. Εάν δηλαδή η χρήση των ναρκωτικών αυξάνεται από... Αυτά τα στοιχεία τα παίρνουμε από τα λίμματα. Ναι. Από εκεί και πέρα και παίρνουμε στοιχεία και από διάφορες έρευνες που ρωτούν ειδικά τους νέους για το ποιες είναι οι διαφυγές τους. Και πολλοί νέοι αναφέρουν ότι η χρήση ουσιών ή αλκοόλ είναι μια διαφυγή. Δεν θα έλεγα καταφύγιο, είναι μια διαφυγή. Διαφυγή, βέβαια. Τα στοιχεία όμως από τα λίμματα μας δείχνουν και αύξηση στη χρήση των ουσιών, των ναρκωτικών ουσιών, αλλά και αύξηση στη χρήση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Εμείς μπορούμε να το αποτυπώσουμε αυτό και από την καθημερινή μας κλινική πράξη, αλλά και από τις όποιες έρευνες γίνονται. Αλλά ξέρετε, είναι και κάτι φυσικό, είναι και κάτι αναμενόμενο. Όταν ο άνθρωπος περνάει μια κρίση, ζει σε μια τέτοια περίοδο ανασφάλειας και αβεβαιότητας, οι συναισθηματικές διαταραχές που παίρνουν τη μορφή του άγχους και της κατάθλιψης, δεν μπορεί παρά να είναι η φυσική αντίδραση. Και ο άνθρωπος τότε πολύ εύκολα καταφεύγει στη χρήση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, πολλές φορές χωρίς τη βοήθεια από τον ειδικό και χωρίς την συνταγογράφηση από τον ειδικό, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι και να το συζητάσουμε, γιατί ακούμε από φίλους και φίλες ότι εγώ πήρα αυτό το φάρμακο και πήγα καλύτερα.
Δεν πρέπει να παίρνουμε έτσι τα φάρμακα, όπως δεν πρέπει εύκολα και αβασάνιστα να κάνουμε χρήση των οποιονδήποτε ουσιών ξένων από μας. Και πόσο κακό είναι όταν γίνεται αυτή σε οικογένειες που υπάρχουν και παιδιά, σωστά. Ακριβώς. Πρέπει να ζητάμε πάντα τη συμβουλή και τη γνώμη του ειδικού. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση μας απέναντι στα προβλήματα και απέναντι στα πράγματα. Λοιπόν, να κλείσουμε με μία συμβουλή σας. Τι συμβουλεύετε σε εμάς, αλλά και στους αγαπημένους μας ακροατές, πώς να έχουμε φάει, λέμε έτσι, την λαϊκή παροιμία, το γάιδαρο, έχουμε μείνει στην ουρά. Τι να κάνουμε για να αντέξουμε? Τι να κάνουμε για να αντέξουμε? Να προσπαθήσουμε να πάμε μπροστά, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να την αντιμετωπίσουμε με τρόπο θετικό. Η φυσική μας ενδυνάμωση, η ενδυνάμωση των δικών μας ανθρώπων είναι η απάντηση, θα έλεγα, και το ανάγχωμα στην εξάντληση και στην κόπωση. Χρησιμοποιείς... Να προσπαθήσουμε ναι. να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την κατάσταση. Το πώς είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, με βάση τα δικά του προβλήματα, τα δικά του ξεχαριστά προβλήματα, τα προβλήματα της οικογένειάς του. Μάλιστα. Με βάση αυτά. Να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα γενικά, τα προβλήματα που φέρνει η πανδημία. Και κάτι τελευταίο από μένα, επειδή χρησιμοποιήσατε μια λέξη νωρίτερα, τη λέξη βεβαιότητες. Και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ιδίως την τελευταία δεκαετία και κάτι, να μην υπάρχουν πια βεβαιότητες, να έχει ανατραπεί αυτή η λογική πολλών δεκαετιών των βεβαιοτήτων και του κάθε χρόνου και καλύτερα. Ακριβώς. Θεωρείτε ότι θα πρέπει. Είναι εύκολο στον καθένα πια να λειτουργεί είτε σε άμεσο χρόνο είτε σε βάθος χρόνο χωρίς να υπάρχει πια αυτή η λογική των βεβαιοτήτων? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μην ξεχνάμε ότι βγήκαμε στη χώρα μας από μια υπερδεκαετή οικονομική κρίση που ανέτρεψε τις πιο απλές βεβαιότητες της ζωής μας και ήρθαμε αντιμέτωποι με την πανδημική κρίση που και αυτή ανατρέπει πραγματικά τις βεβαιότητες, τις όποιες βεβαιότητες, τις βεβαιότητες για την ίδια τη ζωή. Δεν είναι καθόλου λοιπόν εύκολο να περπατάμε αυτούς τους αχαρτογράφητους δρόμους. Και εκεί είναι που πρέπει να αναπτύξουμε δυνάμεις, δεξιότητες τέτοιες που να μας επιτρέπουν αυτό το προχώρημα. Μάλιστα. Στη ζωή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λαλιώτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα σας. Πάντα.